Καλωσορίζουμε το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για μια ακόμη φορά και όσους όλους βρίσκονται εδώ και μας στηρίζουν στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε. Μας δίνουν μεγάλο κουράγιο. Η Λάρκο αυτή τη στιγμή ίσως έχει έρθει στην πιο κρίσιμη και δύσκολη καμπή στα 60 χρόνια λειτουργίας της. Με μελετημένες και στοχευμένες ενέργειες απαξίωσής της, από εντεταλμένες διοικήσεις χρόνων που την έχουν φέρει σε μια κατάσταση σύψης, με αρκετά πιθανό και πολύ ορατό το κλείσιμό της. Από τη μία έχουμε μια καθαρά καπιταλιστική κυβέρνηση που τάσεται ανοιχτά υπέρ του κεφαλαίου και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της Ελλάδας σε φιλικά ιδιωτικά κεφάλαια και μας βάζει το δίλημα ή πώληση σε κομμάτια ή λουκέτο. Από την άλλη είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι. Σύσσωμοι αντιστεκόμαστε και λέμε ότι η Λάρκο μπορεί να κρατηθεί κάτω από δημόσιο έλεγχο, να χρηματοδοτηθεί και έχει τεράστιες δυνατότητες. Εμείς οι εργαζόμενοι το αποδείξαμε και στην τελευταία κατάληψη που έγινε στα γραφεία της Λάρκο και στην Αθήνα, που οι συνάδελφοι δουλεύανε, πήραμε την παραγωγή της ημέρας που έπρεπε χωρίς αυτούς. Αυτό αποδείξαμε, ότι εμείς μπορούμε χωρίς αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν χωρίς εμάς. Σαν γέννημα θρέμα Λαριμνέως και γιος εργαζόμενου, θα ήθελα να σταθώ λίγο στον αγώνα τότε που κάνανε οι πατεράδες μας το 77 και βγήκαν νικητές. Πιτσιρικάδες ήμασταν βέβαια τότε, 11 χρονών ήμουν εγώ, αλλά οι μνήμες έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στο μυαλό και τα θυμόμαστε. Δεν θα σταθώ στα γεγονότα, θα σταθώ στο γιατί κατάφεραν και νίκησαν. Ενώ ο Ποδοσάκης είχε τεράστια κέρδη, στους εργαζόμενους έδινε ψίχουλα και δεν φτάνανε καλά-καλά για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Για να διεκδικήσουν κάποιες αυξήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, ο δυναμικός αγώνας που δώσανε ήταν μονόδρομος για αυτούς. Και νίκησαν, συνάδελφοι. Νίκησαν γιατί ήταν σύσσωμοι. Ήταν αδιάσπαστοι, αποφασιστικοί. Η οικογένειά τους ήταν στο πλευρό τους. Οι γυναίκες δίνανε εδώ, στο γεφυράκι, αυτό το γεφυράκι εδώ, κλείναν το δρόμο, να μην περάσουν οι κλούβες με τους αστυνομικούς και τους λίγους απεργοσπάστες που υπήρχανε. Υπήρχαν λίγοι απεργοσπάστες που δεν καταφέραν τίποτα. Το μόνο που καταφέρανε, 40 χρόνια μετά, να τους λένε απεργοσπάστες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Νίκησαν γιατί πρώτα απ' όλα έβαλαν το δικό τους συμφέρον πάνω απ' όλα και της οικογένειας και δεν βάλανε το συμφέρον της κυβέρνησης ή της παράταξης. Δεν κοιτάζανε τι κόμμα είναι ο διπλανός. Από τη στιγμή που ήταν όλοι μαζί, ήταν όλοι εργάτες. Οι πατεράδες μας είχαν συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι ποτέ δεν θα γινόντουσαν βιομήχανοι, αλλά και ούτε οι βιομήχανοι θα γίνουν ποτέ εργάτες. Αυτό το είχαν ξεχωρίσει. Έτσι έμειναν δεμένοι μια γροθιά, γιατί γνώριζαν ότι για να βγουν οι νικητές με το σύστημα έπρεπε να αντέξουν. Και άντεξαν. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει εμείς σήμερα. Ότι ο καπιταλισμός μας έχει βάλει σε κομματικά καλούπια με ταμπέλες και χρώματα και έτσι έρχεται διάσπαση της εργατικής τάξης. Τρογόμαστε μεταξύ μας για τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που αυτές, οι δικές μας κυβερνήσεις, μας κόβουν το μεροκάματο. Τελειώνουν τις ζωές μας. Ερημώνουν τον τόπο μας. Πρόσφατα, στο εργοστάσιο μας έγιναν περικοπές στους μισθούς, στα δώρα, στις αποζημιώσεις. Είδατε κάπου, οι συνάδελφοι, να μην γίνονται περικοπές σε εργαζόμενους που στηρίζουν την κυβέρνηση? Όχι, βέβαια. Το κεφάλαιο δεν ξεχωρίζει αν είσαι μπλε, αν είσαι πράσινος, αν είσαι κόκκινος. Μας βλέπει όλους το ίδιο. Εργάτες, κατώτερη κοινωνική τάξη. Πιστεύετε ότι σε ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του εργοστασίου, που πολύ πιθανό είναι,
να σκεφτούν ότι εδώ δουλεύουν 300 εργαζόμενοι που στηρίζουν την κυβέρνηση και ότι θα έχουν το βάρος της συνείδησή τους που τους πετάξανε στον δρόμο? Ή πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν αύριο δουλειά? Πρέπει λοιπόν, συνάδελφοι και σύντροφοι, όλοι μας να καταλάβουμε ότι έχουμε ταξικές διαφορές. Μας κάνουν ταξικό πόλεμο. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι από τον συνάδελφο. Το μεροκάμα το θέλουμε για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Ο καπιταλισμός έτσι λειτουργεί. Είσαι εργάτης, είσαι εχθρός. Τέλος. Μας έχουν σκυμμένους και παίζουν στην πλάτη μας παιχνίδι. Αν το καταλάβουμε μόνοι μας και σηκωθούμε, τους το χαλάσαμε το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.